και ότι έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και χρόνια πριν, όπως είναι το κτηματολόγιο, όπως ήταν το θέμα με τις αποζημιώσεις, τις περιπτώσεις των πτωχεύσεων που άφηνε τους εργαζόμενους τελευταίως, ενώ τώρα μπαίνουν μπροστά, αλλά έχει και θέματα μέσα τα οποία είναι λίγο αγκάθια και λίγο θέλουν μια προσοχή στο χειρισμό τους, κύριε Αλεξάνδρου. Ας δούμε το δάσος του νομοσχεδίου για να μην αφήσουμε κάτι από τα δέντρα να κρύψει το δάσος. Το δάσος είναι ότι ένα νομοσχέδιο, το πρώτο, δεν το 2010. Είναι νόμι πλέον. Πολύ νομοσχέδιο που είναι πλέον. Και αν υπάρχει και ένα δέντρο το οποίο δεν είναι και πολύ ωραίο, κύριε Υπουργέ. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν μια σειρά από διατάξεις που αφορούσαν πάρα πολλά ζητήματα. Πιο χαρακτηριστικά από όλους τα ζητήματα του κτηματολογίου, γιατί κλείνει ένας κύκλος με το κτηματολόγιο. Mm-hmm. Πλέον ενοποιούνται υποθηκοφυλάκια, κτηματολογικά γραφεία και μέχρι το 2020 ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Σημαντικές διατάξεις τα ζητήματα των λατομείων, των επιχειρηματικών πάρκων και μια σειρά από άλλες διατάξεις που βοηθούν την επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχουν φορολογικές επιβαρύνσεις σε αυτό το νομοσχέδιο. Βεβαίως κάτι το οποίο δεν θα το ακούσετε σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για προφανείς λόγους. Υπάρχουν διατάξεις που μειώνουν φορολογικές επιβαρύνσεις και μάλιστα σημαντικά. Διότι η λεγόμενη οικειοθελής αποκάλυψη κεφαλαίων, δηλαδή αυτή η διαδικασία με την οποία όταν σε καλούσαν για έλεγχο μπορούσες να πληρώσεις λιγότερα χρήματα αν δεχόσουν κάποια πράγματα, τώρα μονιμοποιείται και μειώνονται σε πολλές περιπτώσεις φορολογικές επιβαρύνσεις στον χώρο των επιχειρήσεων. Και βεβαίως σημαντικές διατάξεις στα ζητήματα του Υπουργείου Εργασίας, προστασίας των εργαζομένων σε ζητήματα κυρίως ατυχημάτων και άλλα, καθώς και όλα αυτά τα οποία, το λεγόμενο δέντρο που είπαμε για τις απεργίες, όπου έγινε πολύ φασαρία στην ουσία για το τίποτα. Γιατί το λέτε τίποτα τώρα, κύριε Αλεξιάδη? Δηλαδή δεν αλλάξατε τίποτα, λέτε. Για το τίποτα είδα. Ας δούμε τι άλλαξε. Και επειδή εγώ μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα έγινα γνωστός και. Έγινα γνωστός και μπόρεσα να πηγαίνω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να μιλάω, ας δούμε τι έχει αλλάξει. Είπε το χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κύριος Ζανακόπουλος. Ένας χώρος εργασίας με 200 εργαζόμενους, όπου είναι στο σωματείο 150 άτομα γραμμένα, είναι τα 100 τακτοποιημένα οικονομικά. Άρα για να γίνει συνέλευση χρειάζεται 50 άτομα, 51 για την ακρίβεια, και για να πάρθει απόφαση για απεργία χρειάζονται 26 με τις νέες διατάξεις. Καταργείται κανένα δικαίωμα στην απεργία? Για όλους αυτούς που φωνάζουν και λένε όλη τη μέρα για τα ζητήματα της απεργίας, καταργείται κάποιο δικαίωμα? Και πραγματικά μου προκαλεί τουλάχιστον αλλεργία να ακούω ορισμένους συναδέλφους σας σε κάποια άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι δεν έλεγαν τίποτα τότε που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ, ή μάλλον προπαγανδίζαν το μαύρο στην ΕΡΤ, οι οποίοι σπάνε απεργίες να βγαίνουν τώρα και να μιλούν για το δικαίωμα στην απεργία. Τότε, είναι τόσο αποκλειστικό. Το δικαίωμα στην απεργία έχει. Όλοι μας έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για την απεργία. Τώρα δεν θα κάνω, δεν θα καλύψω συναδέλφους, ούτε θέλω να κάνω. Δεν είναι προκλητικό όμως κάποιος να είναι απεργοσπάστης και να μιλάει όλη τη μέρα για το δικαίωμα στην απεργία? Δικαίωμα άποψη για την απεργία έχει. Συμφωνώ. Δικαίωμα έχουμε δικαίωμα. Κύριε Αλεξιάδη, αν δεν αλλάζει τίποτα, τότε γιατί πέρασε αυτό? Καλό είναι να. Κοιτάξτε, πέρασε γιατί. Γιατί ήταν μία από τις απαιτήσεις που μπήκανε στις διαπραγματεύσεις που είχαμε. Ναι. Δεν κρύβουμε ότι από το 2015 και μετά έχουμε διαπραγματεύσεις. Και αναγκαζόμαστε να κάνουμε και συμβιβασμούς στις διαπραγματεύσεις. Δεν ήταν η πρώτη μας επιλογή να φέρουμε αυτή τη διάταξη. Θα έπρεπε να τη φέρει η κυβέρνηση και χωρίς πίεση από τους θεσμούς, λέτε. Δεν είναι αυτή η προτεραιότητά μας. Πιεστήκαμε για πάρα πολλά ζητήματα στα εργασιακά. Να σας θυμίσω για το lockout και μια σειρά από άλλα ζητήματα, για το συνδικαλιστικό νόμο. Όλα αυτά, όπως είπε η αρμόδια υπουργός, πήγαν στην άκρη και έχουμε μόνο αυτή τη διάταξη. Αλλά δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό. Πήγαν στην άκρη και θα μείνουν στην άκρη, θα ξαναεμφανιστούν σε κανέναν. Όχι. Τελειώσαν αυτά. Πήγαν στην άκρη και το μόνο που έχουμε στα εργασιακά είναι αυτό. Επειδή δεν το καταλαβαίνω, ίσως φταίω κι εγώ. Είναι από αυτά τα πράγματα που λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση ότι όταν βγούμε από τα μνημόνια, περάσει και καιρό, βελτιωθούν όλα, έχουμε λιγότερο έλεγχο από εδώ και από εκεί. Εμείς θέλουμε και να το αλλάξουμε σε. Δεν μπορώ να πω από τώρα για κάτι τέτοιο, ότι θα είναι ανεύθυνο. Αλλά απλά λέω ότι δεν ήταν πολιτική μας επιλογή αυτή η διάταξη. Ήταν μια διάταξη που ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και του συμβιβασμού αναγκάζεσαι να κάνεις. Αλλά κοιτάς το τι ζητούσε η άλλη πλευρά. Ζητούσε πολύ περισσότερα, όπως σας είπα, το συνδικαλιστικό νόμο, ζητούσε το θέμα του lockout και μια σειρά από άλλα θέματα. Από όλα αυτά έμεινε μόνο αυτό. Αυτό ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι σημαντικό στα ζητήματα της απεργίας. Άλλο είναι όμως ο συμβιβασμός και να. Αποδέχεσαι ότι έχεις χάσει σε κάποια σημεία, και άλλο είναι στο τέλος να λέμε ότι αυτό δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Και γιατί μου ασκείς κριτική? Κάτι σημαντικό στο ζήτημα της απεργίας, σας είπα το παράδειγμα. Σε ένα εργασιακό χώρο με 200 άτομα, όπου είναι στο σωματείο 150. Δυσκολεύει τα πράγματα τώρα, κύριε Αλεξιάδη. Δυσκολεύει όταν μπορούν τα 26 άτομα να πάρουν απόφαση για απεργία? Δηλαδή σε τι δυσκολεύει? Διότι να πάμε και στην άλλη πλευρά,
Έχω διοργανώσει απεργίες, κινητοποιήσεις, ένα σωρό από τέτοια πράγματα όσο ήμουν συνδικαλιστής. Εάν δεν έχεις τη μεγάλη μερίδα των εργαζομένων μαζί σου να στηρίξεις μια απεργιακή κινητοποίηση και να πάρθει η απόφαση, θα είναι μια απόφαση που δεν θα υλοποιηθεί. Λοιπόν, άλλωστε να θυμίσω ότι αυτή τη τώρα διάταξη... δεν μπορώ να του δώσω άδικο του Υπουργού. Δεν μπορώ να σας να δω τελειώσω άδικο. Λίγο τη φράση. Δεν μπορώ, εγώ δεν έχω καταλάβει. Τώρα, με την κουβέντα δεν έχω καταλάβει αν είμαστε ικανοποιημένοι ή όχι. Όχι, ήμουν σαφής αυτό που είπα. Η ρύθμιση ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και του συμβασμού. Απορρίψαμε όλα τα άλλα, αναγκαστήκαμε να δεχτούμε αυτό. Αλλά να σας θυμίσω ότι δεν αλλάζει τίποτα στα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουν πανελλαδική ή περιφερειακή διάρθρωση, παρά αλλάζει μόνο στα ξυλώνεται το πουλόβερ, κύριε Αλεξιάδη. Δηλαδή ξυλώνεται σιγά σιγά το πουλόβερ. Εδώ και αρκετά χρόνια όλα αυτά τα δικαιώματα των εργαζομένων έχουν αρχίσει και ξυλώνονται. Τώρα εμείς το βρήκαμε ξυλωμένο τον Ιανουάριο του 2015. Τώρα θα πάμε σε αυτή την κουβέντα και δεν είναι ανάγκη να την ανοίξουμε τώρα πάλι. Δεν βρήκαμε και την ανοίξουμε. Το τι κάναμε δεν είναι κακό. Διότι κάποιοι πάνε να ρίξουν ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, αυτοί που φέραν τον έμφυα και που αύξησαν τους φόρους. Άλλο θέμα τώρα. Που αύξησαν τους φόρους στην ιδιοκτησία στην Ελλάδα, κατηγορούν εμάς γιατί δεν καταργήσαμε τον έμφυα. Αυτοί που φέραν το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί το είχατε υποσχεθεί, κύριε Αλεξιάδη, γι' αυτό σας κατηγορούν. Κατηγορούν εμάς για το ασφαλιστικό σύστημα γιατί κάναμε ρυθμίσεις για να το σώσουμε. Αυτοί που φέραν τη χώρα εδώ, κατηγορούν εμάς για την κατάσταση που παραλάβαμε. Εμείς έχουμε ευθύνη για αυτό που κάναμε στην τριετία. Και για αυτά τα πράγματα βεβαίως και να πούμε τη γνώμη μας. Πότε αυτή η χώρα θα έχει την ικανότητα, αυτή η κυβέρνηση συγκεκριμένη που θα βγάλει και τη χώρα από τα μνημόνια, να τηρήσει κάποιες από τις δεσμεύσεις, όπως παραδείγματος χάρη να πάρει τον έμφυα. Είναι ένας πολύ άδικος φόρος ο έμφυα. Δεν το φέρατε εσείς. Να πάμε να δώσουμε... Αλλά εν πάση περιπτώσει, είμαστε από το 2011 και έχουμε φτάσει στο 2018 και είναι μια μόνιμη πηγή για τα έσοδα του κράτους. Ο στόχος παραμένει. Θα αλλάξουν αντικειμενικές. Ο έμφυα θα παραμείνει. Και πληρώνουν οι άνθρωποι 2 και 3 φορές το σπίτι τους. Θα σας πω. Φόρο στην περιουσία υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα μας αρέσει ο έμφυα. Έτσι, όπως ξεκινάτε την απάντηση, είναι σαν να μας αρέσει ο έμφυα. Και είναι πραγματικά φρικτός. Να την ακούσετε όλοι. Εμείς δεν ήμασταν και δεν είμαστε υπέρ του έμφυα. Αναγκαστήκαμε να το διατηρήσουμε μέχρι να φέρουμε ένα φόρο με διαφορετική δομή που θα αντικαταστήσει τον έμφυα. Βεβαίως θα κρατήσει το ίδιο επίπεδο φορολογικών εσόδων. Διότι ο έμφυα είναι ένας άδικος φόρος. Εμείς δεν τον υπερασπιζόμαστε. Αναγκαστήκαμε να το διατηρήσουμε για συγκεκριμένους λόγους. Ο στρατηγικός μας στόχος παραμένει, όπως παραμένει και η υπόσχεση που δώσαμε τώρα στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε, που λέει ότι μόλις δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πάμε και σε φορολογικές ελαφρύνσεις. Πάντως το θέμα της ανηθικότητας της έμπνευσης από αυτό εδώ το νομοσχέδιο. Δεν έχει να κάνει με το αν λέγεται έμφυα ή κάπως αλλιώς, αλλά με το αν μια πολιτεία. Καλά, έχει αλλάξει και ονόματα. Δικαιούται να φορολογεί κάτι που απέκτησα μετά από αλλεπάλληλη φορολόγηση. Δηλαδή βγάζω ένα εισόδημα, φορολογούμε. Αν φορολογεί κάτι, έχει αυτό φόρο. Το λέει, το έχουμε πει. Το παιδί μου έχει φόρο πάνω στο φόρο, πάνω στο φόρο. Για κάτι που αγόρασα με καθαρά χρήματα, όταν υπάρχει χρήμα το οποίο κινείται και ακόμα δεν έχουμε τσιμπήσει. Άλλο πράγμα είναι ο φόρο σε ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο σου αποδίδει εισόδημα και φορολογείται το εισόδημα, άλλο είναι αυτό. Και άλλο είναι ο φόρος στο περιουσιακό στοιχείο. Μα εδώ φορολογείται και το εισόδημα υπάρχει... και το περιουσιακό στοιχείο. Βεβαίως και πρέπει να φορολογείται. Άλλο πράγμα είναι λοιπόν αυτό. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει φόρος στην περιουσία και πρέπει να υπάρχει φόρος στην περιουσία. Αυτό είναι διότι, το εισόδημα. Διότι δεν έχουμε μια χώρα η οποία πέρασε μια φορολογική ομαλότητα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες περιουσίες, είτε ακίνητες είτε κινητές, σε πολλές περιοχές της χώρας, οι οποίες δεν αποκτηθήκαν μέσα από φορολογικές διατάξεις. Να σας θυμίσω για παράδειγμα. Ότι τα χρόνια της γκλαμουριάς και της μεγάλης ευμάρειας εδώ δημιουργούσες ανώνυμη εταιρεία χωρίς να υπάρχει υπόθεν έσχες ή αγόραζες μετοχές του χρηματιστηρίου χωρίς να υπάρχει υπόθεν έσχες. Και να σας θυμίσω ότι πάρα πολλοί πλουτίσαν χωρίς να έχουν περάσει όχι εμείς, κύριε Αλεξιάδη, εμείς είχαμε υποθεν έσχες. Δεν λέω για σας. Αλλά εμείς είμαστε και μια κατηγορία που πρέπει να δηλώνουμε. Για αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλες περιουσίες. Χωρίς να έχουν φορολογηθεί και αυτές τις περιουσίες. Δεν είμαστε γενικά κατά του πλούτου. Ερώτηση χρήσιμη, νομίζω θα συμβάλλει. Όχι, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Θα πάω σε μια ερώτηση η οποία δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά με ενοχλεί και θέλω να την ακούσω. Πότε θα ξεκινήσουν ξανά οι συλλογικές διαπραγματεύσεις? Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Αυτή δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Μπορείτε να μου πείτε αυτό. Το λέω. Αυτό θα λέω. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό και δεν έχει αναδειχθεί ότι υπάρχουν χώροι, όπως για παράδειγμα στον Πειραιά η σύμβαση που έγινε. Έκανε η σύμβαση με πολύ σημαντική, διότι γιατί το 1100 βασικός μισθός είναι κάτι πολύ και σημαντικό. Και επαναφορά 13 και 14 μισθού. Υπήρχε σύμβαση. Άρα γίνονται. Δεν μιλάω για αυτό. Όχι. Εγώ μιλάω για τις συλλογικές. Έχει αρχίσει και ανοίγει η χαραμάδα. Πότε θα ανοίξουμε την πόρτα διάβλακα.
τον Αύγουστο τελειώνει η περίοδος της επιτροπής στην οποία είμαστε. Και βγαίνουμε μόνοι μας στις αγορές. Δεν θα είναι ένας παράδεισος. Βγαίνουμε απλά από την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Από τον Αύγουστο και μετά θα μπορούμε να έχουμε βαθμούς ελευθερίας στο τι κάνουμε στο εσωτερικό της χώρας. Βεβαίως και πάντα εκπληρώνοντας κάποιους στόχους, γιατί θα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά με την πορεία του δεκαετούς ευρωπαϊκού ομολόγου, το οποίο από ό,τι φαίνεται τον Ιούλιο θα πέσει κάτω από το 3%, θα μπορούμε ίσως και νωρίτερα να έχουμε βγει στις αγορές και να μην χρειαζόμαστε την επιτροπή που έχουμε σήμερα. Κύριε Αλεξιάδη, το λέω, συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη, το λέω και το επαναφέρω συνέχεια, γιατί έξω από το δημόσιο, το ακούν και οι συνάδελφοι που είναι απέναντί μου στις κάμερες, υπάρχει μια εργασιακή ζούγκλα. Αδιανόητη ζούγκλα, κύριε Αλεξιάδη. Αυτή η ζούγκλα δεν είναι μόνο μικρός μισθός, είναι οι ανύπαρκτες εργασιακές σχέσεις. Τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Αν δεν επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας να έχει μια προστασία εργαζόμενος, πάει το παραμύθι. Τέλειωσε. Να απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Ναι. Βεβαίως και ένα σημαντικό βήμα είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αλλά δεν είναι το μόνο που χρειάζεται. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η πολύ καλή δουλειά που κάνει το Υπουργείο Εργασίας στον τομέα του ελέγχου των εργασιακών συνθήκων και όσα αποκαλύπτονται κατά καιρούς και αποκαθίστανται αδικίες. Αλλά στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο ή τον Νοέμβριο του 2018. Είναι κάτι όμως που είναι στρατηγικό στόχος της κυβέρνησης, γιατί είναι μέσα στο συνολικό σχεδιασμό για προστασία εργασιακών δικαιωμάτων. Κατανοητό. Για μας, το να βγούμε από αυτή την περίοδο και να πάμε στην επόμενη, δεν είναι κάτι ουδέτερο. Είναι μια νέα περίοδος με συγκεκριμένα οικονομικά χαρακτηριστικά. Ερώτηση με γρήγορη απάντηση, γιατί αυτή η ερώτηση μόνο γρήγορη απάντηση μπορεί να έχει. Συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία στις 4 του ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς η λέξη πληστηριασμός θα ακουστεί και υπάρχουν στελέχη όπως ο κύριος Φίλης που ζητούν νομοθετική ρύθμιση και προστασία νομοθετική της πρώτης κατοικίας. Εσείς, όχι μόνο ο κύριος Φίλης. Όπως, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, χρειάζεται περαιτέρω προστασία. Καταρχάς δεν υπάρχει ένας διχασμός μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι που να είναι υπέρ και κάποιοι που να είναι κατά. Όλοι είμαστε υπέρ του να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, σαφέστατο. Κάποιοι μπορεί να το προσεγγίζουν με έναν τρόπο και κάποιοι να το προσεγγίζουν με έναν άλλο. Εμείς λέμε με σαφήνεια ως πολιτικός χώρος ότι αυτή τη στιγμή λαϊκές κατοικίες δεν βγαίνουν σε πληστηριασμό, ούτε πρόκειται να βγουν σε πληστηριασμό. Υπάρχει προστασία σε πολύ μεγάλο βαθμό νομοθετημένη, θεσμικό πλαίσιο δηλαδή που ισχύει και λειτουργεί, εξοδικαστικός μηγανισμός, νόμος Κατσέλη, Παύλα Σταθάκη, οι άτυπες συμφωνίες που έχουμε με τις τράπεζες, οι άτυπες οδηγίες που υπάρχουν στο δημόσιο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα ως προς την νομοθέτηση της πλήρους προστασίας, διότι αυτό δημιουργεί προβλήματα στον χώρο των τραπεζών και όταν είναι μπροστά μάλιστα τα stress test, να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά που λέμε. Δεν κατηγορώ εσάς ως προς αυτούς που κάποιοι και λένε δώστε τα πάντα και μην κρατήσετε κάποιο όριο. Βήμα-βήμα προχωρούμε αυτό που θέλουμε να διαβεβαιώσουμε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση λαϊκή κατοικία να βγει σε πληστηριασμό. Κύριε Αλεξιάδη, εδώ έχουμε και την επέκταση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών για τα χρέη στο δημόσιο. Δηλαδή, κάποιος αυτή τη στιγμή μπορεί να τρέμει το φιλοκάρδι του κάθε τρεις και λίγο, αν χρωστάει λέει, πάνω από 500 ευρώ, ότι πέραν των κατασχέσεων και όλα αυτά που δεν ξέρω πραγματικά σε τι βαθμό όλες αυτές οι καταγγελίες που ακούγονται ισχύουν, ότι κάποιος μπορεί να μην έχει και να ζήσει ξαφνικά άμα φεύγουν τα χρήματα από έναν λογαριασμό που έχει δηλωθεί και ακατάσχετος. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί όλα αυτά να είναι του αέρα. Δηλαδή, κάποιες περιπτώσεις πρέπει να έχουν γίνει και λάθη ενδεχομένως. Εγώ να ξανάρθω όποτε θέλετε, όποια μέρα θέλετε και ό,τι ώρα θέλετε, και να έχετε εδώ κάποιον συνομιλητή που μας να φέρει μηνύματα. Στοιχεία. Δεν είναι οι τηλεθεατές, ναι. Μας βλέπουν. Να έρθουν εδώ και ας βγει χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό του, που να αποδείξει ότι βγήκε λαϊκή κατοικία σε πληστηριασμό ή να αποδείξει ότι είχε δηλώσει έναν ακατάσχετο λογαριασμό με όριο 1.250 το μήνα και είπαν και του πήραν χρήματα από εκεί. Δεν ισχύουν αυτά. Εμείς δεν περιγράφουμε μια κατάσταση παραδεισένια. Δεν λέμε ότι όλα είναι τέλεια. Απλά λέμε ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία μας κατηγορούν και εξηγούμε με σαφήνεια τι κάναμε στην τριετία που παραλάβαμε τη χώρα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε. Καλά, είναι πολλά τα θέματα για τον κύριο Αλεξιάδη. Θα δώσουμε μια αύριο εδώ πέρα, τον κύριο Αλεξιάδη. Στο νέο όνομα, άμα βρεθεί, πρέπει να έχει μέσα τη λέξη Μακεδονία. Θεωρώ ανεύθυνο, ως προς τη δική μου απάντηση, όχι προς την ερώτηση, θεωρώ ανεύθυνο όταν η χώρα είναι μπροστά σε δύσκολες και λεπτές διαπραγματεύσεις να βγαίνει ο κάθε πολιτικός, είτε συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση, και να λέει πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει το άλλο, πρέπει να γίνει το παράλληλο. Αν μην έχουμε γνώμη, εκτός από πολιτικός, βεβαίως, πρώτα απ' όλα είστε πολίτες. Βεβαίως θα έχουμε. Ως πολίτης πώς το βλέπετε. Και πολύ περισσότερο γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μακεδονία και έχω ευαισθησίες λόγω καταγωγής και λόγω το μέρος που γεννήθηκα και μεγάλωσα.
Αλλά η χώρα δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη τα οποία έγιναν στο παρελθόν, χωρίς λογικές είτε εθνοκαπηλείας είτε ενδοτισμού, θα δώσουμε την καλύτερη λύση για τη χώρα. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που είναι βασικό είναι να δώσουμε την καλύτερη λύση για τη χώρα. Όχι την καλύτερη λύση για το ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΑΝΕΛ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Τρίφωνα.